Και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, στην Πάτρα, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά αυτήν την υπόθεση. Βρέθηκες και χθες στον πύργο και στην περιοχή και στην κηδεία, ήσουν, Νίκο. Εντάξει, ήσουν και την πιο τραγική στιγμή της υπόθεσης αυτής. Καλημέρα, όντως, πραγματικά ράγησαν και οι πέτρες. Ράγησαν και οι πέτρες. Με ένα 11χρονο κοριτσάκι να οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Το είχαν ντύσει νύφη με στο λευκό του φέρετρο και με συνοδεία τραγουδιών, μαζί βέβαια με τον πόνο τον οποίο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Οδήγησαν την 11χρονη Βασιλικούλα στην εκκλησία για την εξώδια ακολουθία και στη συνέχεια βέβαια στην τελευταία της κατοικία. Ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εκεί, βρέθηκε στο σημείο. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αλλά και με μπαλόνια τα οποία άφησαν να φύγουν στον αέρα ολοκληρώθηκε η εξώδιος ακολουθία από τους παραβρισκόμενους και στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή του παιδιού. Να σας πω ότι την ίδια ώρα, την ώρα που το κοριτσάκι μεταφερόταν από το σπίτι του στην εκκλησία, να, ακούσαμε σιρήνες. Όλοι αμέσως ψάξαμε να δούμε τι γίνεται και είδαμε μια στήλη καπνού να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Μάθαμε ότι ήταν φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει σε ένα παράπηγμα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή εκεί στο χωριό Μυρτιά και στη συνέχεια μάθαμε ότι ήταν το παράπηγμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο 37χρονος με τη σύζυγό του όταν επισκεπτόταν την περιοχή. Και μάλιστα εκεί δίπλα μένουν και τα πεθερικά του 37χρονου. Πήγαμε εκεί, είχε καεί ολοσχερός το παράπηγμα, κάποιοι του είχαν βάλει φωτιά και αυτό το οποίο φοβούνται όλοι τώρα από την πλευρά της οικογένειας του δράστη, οι οποίοι αποκηρύσουν βέβαια τα όλα αυτά τα οποία έκανε, αποκηρύσουν και τον ίδιο, ακούσαμε και συγκινικά του πρόσωπα να λένε ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί του, να φοβούνται για βεντέτα. Και όχι μόνο στην περιοχή της Μυρτιάς, να φοβούνται για βεντέτα και στην περιοχή της Αρετής και στην περιοχή των Λεχενών, όπου διέμεναν μέχρι πρότινος οι άνθρωποι αυτοί. Και λέω διέμεναν γιατί μετά το φωνικό οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από την περιοχή, δεν βρίσκονται εκεί. Ακριβώς επειδή εκεί φοβούνται το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μια βεντέτα, θέλουν να κρυφτούν. Δεν φταίει η οικογένειά του, έτσι. Δεν φταίει η οικογένειά του. Μην περιγράψω τώρα. Δεν φταίει η οικογένειά του τώρα. Αλλά αυτό είναι ο φόβος. Λοιπόν, αύριο απολογείται ο συγκεκριμένος, έτσι δεν είναι? Αύριο είναι, Νικό. Πολύ αυστηρά μέτρα. Αύριο απολογείται ο συγκεκριμένος. Είναι ακόμα μυστική η τοποθεσία όπου θα απολογηθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει η διαδικασία αυτή στο δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να αποφευθούν σκηνές όπως είδαμε τις προάλλες, όπου το πλήθος επιχείρησε να λιντσάρει τον 37χρονο. Νίκο, ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Θα τα πούμε.